με το Ουρουτς Ρέις να έχει φτάσει 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά από τις ακτές του Καστελόριζου, την Αθήνα να επισημαίνει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να γίνει διάλογος και το State Department να στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα τόσο για τις προκλητικές κινήσεις του ερευνητικού σκάφους όσο και για το άνοιγμα των Βαροσίων, η Τουρκία επιχειρεί να ρίξει ευθύνες στην Αθήνα για το διαφαινόμενο ναυάγιο των διερευνητικών συνομιλιών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με ένα εξασέλιδο ενημερωτικό δελτίο εν είδη non-paper, η Άγκυρα επιχειρεί να αποκαλύψει τους απότερους στόχους της Αθήνας λίγο πριν αρχίσουν οι διερευνητικές επαφές. Το προκλητικό έγγραφο του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει τίτλο «Κινήσεις κλιμάκωσης από την Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο από τις 12 Σεπτεμβρίου». Μεταξύ άλλων, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για την πρόσφατη νότα μεταξύ 13 και 18 Οκτωβρίου επειδή καλύπτει την περιοχή δραστηριοτήτων του Ουρουτς Ρέις, ενώ διαμαρτύρεται και για τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να προμηθεύεται UAV από το Ισραήλ για χρήση στην περιοχή. Πώς πρέπει η Ελλάδα να χειριστεί την τουρκική προκλητικότητα, διπλωματικά ή στρατιωτικά? Διπλωματικά πάει τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Τι να σου πω άλλο. Στρατιωτικά πιστεύετε? Με διπλωματία είμαστε 20 χρόνια. Διπλωματικά. Στρατιωτικά αυτοί είναι 80, εμείς είμαστε 10. Έχω την εντύπωση ότι πλέον και η πολιτική δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Μόνον έτσι ίσως καταλάβει, ίσως οι μεγάλες δυνάμεις να βοηθήσουν, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το πράγμα γίνεται χρόνια. Άσχετα με την κυβέρνηση, άσχετα με το χρώμα. Στρατιωτικά. Πιστεύετε δηλαδή στρατιωτικά? Ναι, 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 ναι. Πάμε σε πόλεμο δηλαδή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν χτυπήσεις εσύ, θα σε χτυπήσουν αυτοί. Και αυτοί είναι προκλητικοί. Έτσι δεν είναι? Όπως έκανε το Ισραήλ. Διπλωματικά πρώτα. Διπλωματικά και μετά βαράμε στα ίσια. Πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να είναι σαν συνδυασμός και των δύο. Τώρα δεν είμαι πολιτικός, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός και από τα δύο. Δεν πρέπει να επαναχωρήσουμε ποτέ. Είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Διπλωματικά. Δεν θέλουμε πόλεμο. Διπλωματικά, όχι πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να του κάνουν καλά και να, να ηρεμήσει ο κόσμος, γιατί μας έχει σκάσει πάλι τουρκαλάς. Και τα δύο. Και διπλωματικά και στρατιωτικά. Πρώτο, δεύτερο και μετά να αλλάξει το πρώτο. Δηλαδή να πάμε σε πόλεμο δηλαδή για το στρατιωτικό. Είπαμε πρώτα το δεύτερο, το διπλωματικά, και αν δεν τι να κάνουμε. Χίλιες φορές να τη χειριστεί διπλωματικά, γιατί πιστεύω ότι στην κατάσταση που είμαστε δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ειδικά με την οικονομική κρίση που έχουμε λόγω του κοροναϊού. Είναι χίλιες φορές να τα πνεύματα να ηρεμήσουν παρά να ενταθούν. Φυσικά διπλωματικά. Γιατί κανείς δεν θέλει πόλεμο. Ποιος θέλει να κάνει πόλεμο στην εποχή που ζούμε? Να πάνε να σκοτωθούν παιδάκια. Γιατί? Θα πρέπει διπλωματικά οπωσδήποτε. Αυτό.